Τηρώντας σχολαστικά τα μέτρα προστασίας και ακολουθώντας όλα τα διεθνή πρωτόκολλα, χιλιάδες ασθενείς ανά τη χώρα και οι συνοδοί τους προσέρχονται καθημερινά στις μονάδες τεχνητού νεφρού προκειμένου να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση. Οι μονάδες νεφρού συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό. Απλά έχουμε προσαρμόσει κάποια πρωτόκολλα αποφυγής οριζόντες μετάδοσης νόσων πάνω στη νόσο COVID και στον νέο ιό SARS-CoV-2 που μας έχει επισκεφτεί. Στην Κρήτη εκατοντάδες είναι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές, με το μεγαλύτερο τους φόβο να αποτελεί το ενδεχόμενο ο κορονοϊός να περάσει στις μονάδες τεχνητού νεφρού. Ο μεγαλύτερος φόβος είναι να μην κολλήσουμε σε περίπτωση τα συγγενικά μας πρόσωπα και αυτά να προφυλάσσονται πάρα πολύ. Ο φόβος μας είναι από τα παιδιά μας πιο πολύ, γιατί είναι πιο εύκολο, τα παιδιά κολλάνε πιο εύκολα και το περνάνε πιο ελαφριά. Και απομονώνουμε, έχουμε απομονώσει δηλαδή τα παιδιά μας. Δεδομένου του ότι η συγκεκριμένη νόσος, η μόνη θεραπεία που έχει είναι η πρόληψη, όλη μας η προσπάθεια είναι να μην μπει, να μην φτάσει δηλαδή το κρούσμα στη μονάδα. Αυτό πώς γίνεται? Αυτό έχουμε ενεργοποιήσει πρωτόκολλα τα οποία είναι διεθνή, εθνικά, αλλά και εξειδικευμένα για την κάθε μονάδα. Έχουμε λάβει μέτρα για την αποφυγή συνοστισμού των ασθενών και των συνοδών τους έξω από τη μονάδα, απαγορεύει τη συνοδή καταρχήν. Υπάρχει, μας έχει διαθέσει ευτυχώς το νοσοκομείο επιπλέον βοηθητικό προσωπικό για την εξυπηρέτηση των ασθενών αυτών και τη διατήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Υπάρχει μέτρηση θερμοκρασίας κατά την είσοδο στη μονάδα και μετά το πέρας της αιμοκάθαρσής τους. Υπάρχει προσωπικό που ενημερώνει τους ασθενείς για να πλύνουν τα χέρια τους και τη φιστουλά τους. Τι προβλέπετε όμως στην περίπτωση που ο φωνικός ιός εισβάλλει σε μια τέτοια μονάδα? Αν παρελπίδα έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό, έχουμε έτοιμους θαλάμους απομονωμένους, με απομονωμένο εξαιρισμό από την υπόλοιπη μονάδα που μπορούν να ενεργοποιηθούν και ο άνθρωπος να κάνει την αιμοκάθαρσή του εκεί μετά το πέρας της αιμοκάθαρσης για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια, απομονωμένος από τους άλλους ασθενείς με τον απαραίτητο εξοπλισμό προφύλαξης, μέτρα ατομικής προφύλαξης που θα έχουν οι επαγγελματίες υγείας. Και αλήθεια, τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τους νεφροπαθείς από τις άλλες ευπαθείς ομάδες? Ο συγκεκριμένος νέος ιός επηρεάζει δυσμενέστερα ανθρώπους με πολλές νοσηρότητες, με πολλές δηλαδή συνυπάρχουσες παθήσεις. Οι ασθενείς μας είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Γιατί πρώτον, αρκετοί είναι μεγάλης ηλικίας, έχουν ένα αμυντικό σύστημα το οποίο είναι επηρεασμένο από την νόσο τους, τη χρόνια νεφρική νόσο. Συχνά έχουν και άλλες σοβαρές παθήσεις, όπως υπέρτα, ζαχαροδιαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα. Και επιπλέον, και εδώ είναι το σημαντικό που τους διαφοροποιεί και από τους περισσότερους άλλους ασθενείς, είναι αναγκασμένοι, όπως το λέω, αναγκασμένοι τρεις φορές την εβδομάδα να βρίσκονται σε ένα περιορισμένο χώρο μαζί με άλλα 15, 20, 25 άτομα, όπως είναι μια μονάδα τεχνητού νεφρού. Όποτε χρειαστεί να βγούμε, χρειαστεί και πρέπει να είμαστε κι εμείς παρόν, δεν κατεβαίνουμε καθόλου ούτε σε σούπερ μάρκετ, ούτε σε ψηλικά τζίδικα, ούτε σε μανάβικα, ούτε όταν θέλουμε να πάρουμε τις συνταγές μας, τα φάρμακά μας από τα φαρμακεία και αυτά, κατεβαίνουν, στέλνουν συνήθως κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο που μπορεί να μας εξυπηρετήσει.